Αυτό που ακούτε είναι στεγνοτήριο, με έχει πιάσει και το δεξιδωμάτιο επιπεφτική δίδα, καταπληκτικά. Παρόλο που δεν ακούμπησα καθόλου το αριστερό με το δεξί, με έχει πιάσει, βέβαια δεν έχει κλείσει, αλλά είτε είχε τσίμπλε το πρωί. Πήγα τώρα στο φαρμακείο και μου έδωσαν κολύριο με κορτιζόνη, γιατί μόνο έτσι θα περάσει. Πιάσε μία. Η Μαρία ξαναχτυπά. Έστειλε μία κουτάρα, μου φύγαν τα χέρια. Μου το είπε το μεταξύ. Πήγαινε με μία ακόμη φίλη να το σηκώσετε μαζί το κουτί γιατί είναι βαρύ. Μου το είπε. Αλλά δεν είχα καμιά άλλη να πάω τώρα. Γιατί μου σκάσε μήνυμα τώρα, 12 η ώρα. Και μία η ώρα σχολάνε τα μεγάλα. Οπότε πήρα τη Δήμητρα να μείνει στα μάξι με τον Άγγελο. Και με το γιο της. Τους πήρα παρεούλα. Δεν είναι εύκολο να μπαίνει στο κέντρο, παιδιά, καθόλου. Όταν έχεις μικρά παιδιά. Λοιπόν, μαμά ναυτικού η Μαρία. Σας το έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Τα πακέτα τα στέλνει, λες και πάνε στην άλλη άκρη της γης. Χριστέ μου, τι έχει στείλει πάλι. Χριστέ μου. Επειδή δεν ήξερε ότι ο Γιώργος κοιμάται στο διπλό, δεν το είχε καταλάβει από τα βίντεο, ότι έχουμε βάλει διπλό κρεβάτι, του πήρε, και εγώ νόμιζα ότι το κατάλαβε, αλλά δεν το είχε καταλάβει, οπότε το μόνο, πρόσεχε μου πέσει πίσω όλα αυτή κοντά, οπότε το άλλο το μόνο θα το βάλω στην Αλεξάνδρα και στο Μιχαηλάγγελο, πήγε και πήρε ένα μόνο για να το σετάρω με τους πλανήτες που έστειλε για τον Γιώργο, γιατί άμα δεν τα στείλει σεταρισμένα δεν γίνεται. Παιδιά, αν ακούτε τώρα ήχο σαν να μασάω τσίχλι, να ξέρετε, μασάω τους τρεψίλς για να ανοίξει λίγο λαιμός, για να μπορώ να σας μιλάω. Αυτό το έχει αγοράσει από ένα κατάστημα εκεί, από ένα κατάστημα κοντά της με Σεντόνια, οπότε δεν μπορώ να σας πω που είναι. Να που θα μπει και τρίτο πλυντήριο σήμερα. Έχω βάλει δύο, θα μπει και τρίτο. Για καλό είναι όμως, ε. Άρε Μαρία. Άρε Μαρία. Τι μας έστειλες πάλι. Παιδιά, έχουμε μια ζέστη. Έχω βάλει και το στεγνοτήρι και έχω πεθάνει. Είναι ίδια. Δεν τα πιστεύω. Λοιπόν. Καλώδιο για τη μαμά είναι αυτό. Μαμά. Καλώδιο που μπαίνουν διάφοροι φωτιστές. Εξαιρετικό. Χλαπάτσες. Πω, παιδιά. Ρε Μαρία, που τις θυμήθηκες. Κάτσε λίγο. Πού τη θυμήθηκε. Καλά, αυτά μου τα έχει στείλει σχεδόν όλα. Γενικά όλα τα κουτάκια αυτά με παιχνίδι μου τα έχει στείλει. Εδώ δείτε. Μπάσκετ. Με τον αερά. Φυσάς και σηκώνει την μπάλα. Κι άλλο ένα. Τρία έστειλε για όλους σας. Όλους σας σκέφτεται το μαράκι. Σεντόνι με λάστιχο. Άλλο ένα. Σε κοραλή απόχρωση. Αυτό θα ταιριάζει τέλεια και στη δική μου την κρεβατοκάμαρα. Διαστάσεις του πλού δεν είναι καλά, δεν είδα. Τι ωραίο σετ μου πήρε. Ήθελε να μου πάρει Σεντόνια, της λέω μπορείς να σταματήσεις να ξοδεύεσαι. Μου λέει όχι, επειδή θα σου πάρω πες μου τι θες. Της λέω Σεντόνια μου έχει στείλει άπειρα όλα αυτά τα χρόνια. Έχω πάρα πολλά, ειλικρινά. Ανοίγω κατάστημα. Μη μου στέλνεις άλλα Σεντόνια. Μου λέει, τι σου λείπει ρε παιδί μου, να σε πρικίσω, σαν κόρη που σε έχω. Και της λέω, παπλωματοθήκες δεν έχω, όντως έχω μόνο την γκρι. Η γκρι μαύρη που είναι με τετραγωνάκια, θα τη θυμάστε. Και την ψέματα και την μπουά, τη γαλάζια με άσπρο. Παπλωματοθήκες δεν έχω πολλές. Αυτή είναι του ονείρου. Και όντως ταιριάζουν τα μαξιλάρια που έστειλε και με τους πλανήτες και με αυτά. Και οι μαξιλαροθήκες, καλά είναι τέλειες, ε. Σε μένα δεν άλλαξε Σεντόνια. Τι θες. Κοίτα, κοίτα. Ωραίο. Πίσω, σιγά. Μπράβο. Όχι τόσο δυνατά, πιο σιγά. Ωραίο. Πιο σιγά να μην φεύγει. Σ' αρέσει. Άλλο ένα κατωσέντονο με λάστιχο. Ήταν να μην τη πω ότι κατωσέντονα με λάστιχο χρειάζομαι και παπλωματοθήκη.
που πάει τέλεια. Καλά, πραγματικά και τα τρία ταιριάζουν και με τους πλανήτες. Πώς το έκανε αυτό και με αυτό το σχέδιο που μου πήρα. Οπότε μπορεί να τα πάει και στο Γιώργο και σε μένα. Κίτρινο, καναρινή, ωραίο. Μου έστειλε και ένα παιδικό, το γράφει κιόλας ότι είναι παιδικό. Είναι αμαρτία τώρα να με ρωτάει γιατί ούτε σε άλλος θα πάει να ξοδευτεί. Δηλαδή και να της έλεγα μην παίρνεις τίποτα, που της το λέω. Η Μαρία θα πάει. Οπότε, επειδή την ξέρω πια μετά από τόσα χρόνια, μου λέει πες μου τι θες για να μην πάω εγώ να σου πάρω κάτι που σου έχω ξαναστείλει και το έχεις. Άλλο ένα σωμόν, αυτό είναι μονό. Το ίδιο με το πρώτο, τέλειο και αυτό. Θα πούνε οι γειτόνισσες τρελάθηκε, αυτή αλλάζει συνέχεια ή μαθαίνει το παιδί της κώδικα να μπιμπιλίνω και αλλάζει συνέχεια συντόνια. Που πλένω τώρα αυτές τις μέρες και τα άλλα που στείλε. Και μετά τα άλλα που είχα στρωμένα που τους τα άλλαξα. Τι ωραίο σετ και αυτό και κοιτάξτε πώς μου το έχει ταιριάξει. Επειδή εγώ έχω 4 μαξιλάρια στο κρεβάτι μου, μου έχει βάλει 2 μουσταρδί. Και 2 αυτά εδώ που πεθαίνω, που είναι η βιντατζιά. Το καρό με τα φρουφρού γύρω-γύρω. Ένα μπέζ κάτω σέντονο. Θέλω να δω αν είναι μελάστιχο. Είναι μελάστιχο. Μπράβο, Μαρία. Μαρία, μην ξαναστείλει σεντόνια, σε παρακαλώ. Και παπλωματοθήκη. Τελειώ. Λοιπόν, μου έχει βάλει μέσα αυτές. Εδώ τις μαξιλαροθήκες με τα λουλουδάκια, το φλωράλ. Μου έχει πάρει κάτω σέντονο, δηλαδή αυτό. Συν. Έχεις κάνει κακά. Συν παπλωματοθήκη IKEA. Μέρες μετά βλέπετε και τα μάτια είναι μια χαρά, έχουν φύγει όλα. Κάπως διέκοψα το βίντεο απότομα γιατί μου χτύπαγαν το κουδούνι από courier, οπότε μετά δεν συνέχισα το βίντεο. Μου έχει στείλει αυτό το λαδί που σας έδειξα, που είδατε λίγο, και άλλο ένα. Εάν ήθελα πολύ καλά μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν θα έδειχνα τίποτα από αυτά που μου στέλνουν συνδρομητές και θα έδειχνα μόνο από εταιρείες που είναι συνεργασίες τις περισσότερες φορές. Αλλά θέλω να σας δείχνω αυτά που μου στέλνουν συνδρομητές για να δείτε τι αγάπη λαμβάνω. Τώρα, να ήταν εκεί η ζήλια ψώρα που σε έγραψα και στο σχόλιο. Συνεχίζουμε. Πάμε επόμενη μέρα, αρκετές μέρες μετά από την παραλαβή του πακέτου. Σάββατο βράδυ και συνεχίζει το vlog Κυριακή πρωί. Κάπως έτσι ξεκινάει ένα vlog από το βράδυ. Παραγγείλαμε. Σήμερα σαβουριάζουμε βράδυ. Παραγγείλαμε από το Texas burger για όλους και πατατούλες. Συν μία Coca-Cola. Το μπέργκερ τους είναι με τέλειο μπριός ψωμί, τσένταρ, σος, μπιφτέκι, μαρούλι, μπέικον και τι δεν έχει. Λοιπόν, σας αφήνω, ήθελα έτσι να σας τραβήξω ένα πλάνο, ένα πλάνο λιγούρας και θα τα πούμε αύριο. Μωρό μου, καλημέρα. Τι θέλεις? Θέλεις γάλα? Τι έγινε, πώς είχε ξυπνήσει τόσο νωρίς? Κάθε μέρα μπαμπά ξυπνάμε τόσο νωρίς. Καημερούδια. Εγώ βγάζω το σκουπίδο μάνι για το Χρήστο, να πάρει τα σκουπίδια να τα πετάξει. Κυριακή σήμερα, παιδιά. Κυριακή ημέρα του vlog. Μόλις έβαλα και ένα πλυντήριο ρούχων. Ο Μεσχέο Μικρούλης, που βλέπετε με τη Λίλη, κλασικά πράγματα. Δείτε τι έκανε. Είχα τα μαξιλάρια κάτω και πήγε και τα έφτιαξε. Το παιδάκι μου. Το παιδάκι μου. Ποιος τα έφτιαξε τα μαξιλάρια? Εσύ. Ομορφιά μου. Πάμε να στρώσουμε κρεβάτι. Έτοιμο και το κρεβάτι. Θέλουμε να πάμε να κοινωνήσουμε τα παιδιά και τον βαφτιστικό μας. Πάμε. Πάμε να φτιάξουμε γάλα. Έλα.
Πάμε να φτιάξουμε και γάλα στο Μιχαηλάγγελο. Να ξεκινήσουμε τα με μαλλί. Όπως είδατε, ο Χρήστος φόρεσε ρούχα δουλειάς. Γιατί έχει ένα δρομολόγιο, τώρα έφυγε, 7,5 ώρα είναι. Έφυγε να το κάνει γρήγορα για να έρθει να πάμε εκκλησία. Και έχει και άλλο ένα δρομολόγιο το μεσημέρι, το οποίο μάλλον θα το κάνει ο άλλος οδηγός. Γιατί εμείς θα πάμε για φαγητό με τους κουμπάρους μας. Για όσους δεν ξέρετε και βλέπετε το βίντεο πρώτη φορά, έχουμε βαφτίσει του εργοδότη του Χρήστου το παιδί. Για να καταλάβετε, δηλαδή, μη σκεφτείτε ότι καλά, εντάξει, επειδή έχετε τραπέζι με τους κουμπάρους σας, δεν θα πάει στη δουλειά. Είναι ο εργοδότης του κουμπάρος μας. Έλα. Χωρίς αυτό βέβαια να τον ωφελεί κάπου, ξέρετε πόσες ώρες δουλεύει. Τον ωφελεί, φαίνεται ότι πήγε το πρώτο δρομολόγιο, οπότε δεν την έκανε λάσκα. Ποιος? Ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς σου πήγε λίγο δουλειά και θα έρθει. Αυτά έχουμε όταν ξυπνάει και τον βλέπει και μετά φεύγει. Εχθές κάναμε live 1,5 ωρίτσα, ήταν από τα πιο ωραία live. Τραγουδήσαμε, μιλήσαμε, ανοίξαμε θέματα. Είχα παρέα στο πλήσιμο των πιάτων. Και κάποιες πλένατε κι εσείς, είχατε κι εσείς παρέα. Έχω να φτιάξω γάλα του μικρού και να μαζέψω όλη ό,τι λάτζα έπλυνα. Έλα αγαπη μου. Μπράβο, στέρι μου εσύ, παιδί μου. Δείτε τι κάνει. Δεν έστρωσα πάνω στα σκυλιά, την έβγαλα για να πάρει χωρίς τα σκουπίδια. Δεν προλάβα να στρώσω και στρώνει ο Άγγελος. Μπράβο αγάπη μου. Ευχαριστώ. Κομπλέ η κουζίνα, μια χαρά. Θα βγει και το πλυντήριο σε 25 λεπτό. Η ώρα είναι 8. Κατά τις 9 και 4 θα πάμε εκκλησία, 9 και 20 το πολύ εκεί. Γιατί 10 παρά κοινωνεί ο παπάς. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε πάει από τις 9 ακριβώς. Και ήταν λίγο κουραστικό με 4 μικρά παιδιά. Οπότε, ναι, θα πάμε 9 και. Έβαλα Star που έχει παιδικά. Βέβαια, ο Άγγελος κόβει βόλτες στο σπίτι. Θέλει να ξυπνήσει τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα. Ξύπνησε και ο Τζόρτζ. Σήμερα έχει να πάει σε γενέθλια συμμαθητή του. Το απόγευμα, 6 ώρα. Στο παλιό μας σπίτι. Τις φίλες μου της Μίνας γιορτάζει ο γιος, οπότε είναι καλεσμένος εκεί. Τσάι κάνει μαμά, ναι. Τσάι. Θέλεις. Το γάλα δεν το πιείς ακόμα όμως. Θα το πετάξουμε το γάλα, πιείς το γάλα σου και μετά θα σου κάνω. Θα σου κάνω να κρυώνει. Εντάξει. Πιείς το γάλα σου πρώτα. Μην έρχεσαι εδώ όμως, πώς θα το κάνω. Αχ παιδιά, αυτά με τα μάξια τα πέρα δόθε, μου έχεις ακατέψει τα πόδια. Προχθές ούρλιαζα τον πόνο. Μέλι που μας αρέσει το μέλι. Και εσύ θες μέλι, σου βάλα. Και εσύ έχεις μέλι. Να το. Α, μέλι αυτή. Έχει, να το. Στον ακάτεψε. Έχει πολύ σούβαλα και σένα. Απλά εμένα είναι άσπρο και φαίνεται. Εσένα είναι πράσινο και δεν φαίνεται πολύ. Βάλτε το τσάι τώρα. Φαίνεται. Κάτσε το βάλω σε σένα πρώτα. Να γίνει. Για να σου βάλω και κρύο νερό. Κλασικά πράγματα. Ας υποθέσω ότι δεν φταίει η καντιλίθα και φταίει το κέρινο το φυτιλάκι που το γύρισε. Πάμε τώρα να βάλουμε άλλο. Και να γεμίσουμε και λάδι. Βοήθειά σας παιδιά, βοήθειά σας. Βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Να ανάψουμε και τα κεράκια μας, να αρωματιστεί το σπιτάκι μας. Εδώ η φωτοτυπία. Την έβαλε χθες δίπλα από το ποτήρι μου με το νερό και βράχηκε. Οπότε της είπα να τη βάλει να στεγνώσει. Πρέπει να τη μαζέψει σήμερα, λοιπόν πάμε να ανάψουμε και το άλλο. Έχω να ετοιμάσω να βρω ρούχα και για τα 3 παιδιά. Τι ωραίο το τσάι παιδιά, όλες τις ώρες, πραγματικά όλες τις ώρες
Θα μπορούσα να είμαι Αγγλίδα κι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τσάι, ειδικά αυτό το καρτεράκι. Έπινα όλα τα μπαλκόνια, μέχρι και το χαλί αυτό το πατάκι, γιατί είχε ρίξει χυμό ο Άγγελος πριν 2 μέρες. Και είναι τόσο ωραίο όταν είναι καθαρά τα μπαλκόνια, να βγαίνεις, να πίνεις το καφεδάκι σου, το τσαγάκι σου, ό,τι πίνεις τέλος πάντων, και να βλέπεις τον ουρανό που βγαίνει το φως. Τι ωραία. Μεγάλωσε και η μέρα, παιδιά. Άλλαξε η ώρα τώρα, Κυριακή. Α, και ο Μπιτζαμούλης. Φανταστείτε τι ζέστη έχει για να τον αφήνω με το κοντομάνικο, ε. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Είναι λες και είναι καλοκαίρι. Ένα πρωινό καλοκαιριού. Καλοκαιρινό. Ποιος πίνει το τσάι? Άλλος Αγγλέζος από εδώ. Άφησε το γάλα για να πιει το τσάι. Ε. Σε λίγο θα πάμε να ντυθούμε, να πάμε στον παπά, ε. Πάμε στην εκκλησία. Να μεταλάβουμε. Μπράβο, αγάπη μου. Θα πάρεις και ψωμάκι. Ποιον θα πάμε, το Βίκτορα? Το μωράκι. Χτένισα μαλλιά. Έχω βάλει το steam να ζεσταίνεται. Οπότε μέχρι να ζεσταθεί, πάω να απλώσω το πλυντήριό μου. Γιατί έχει ωραία μέρα, δεν νομίζω να βρέξει. Πενταμελής εδώ, πόσα πλυντήρια βάζετε εσείς την ημέρα? Αχ, Θεέ μου, δεν σταματάμε ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τα πιάτα και τα πλυντήρια δεν σταματάνε ποτέ. Λίλη, τι έπαθες, γιατί φτερνίζεσαι και βύχεις? Τι έπαθες? Κύρα, κύρα. Έστρωσα και το κρεβάτι του Τζόρτζ, που πραγματικά δεν είναι τίποτα. Βλέπετε εδώ πέρα τσαλακωμένο, που είχε σιδερωθεί. Πότε τα άλλαξα, πριν 4 μέρες. Αλλά χοροπηδάνε σαν τα κατσικάκια εδώ πάνω. Και κάπως έτσι πέρασε η ώρα, πήγε παρατέταρτο. Οπότε πάμε γρήγορα να ετοιμαστούμε, βολίδα, να κάνουμε μαλλί, να βαφτώ, να βρω ρούχα στα παιδιά. Πάμε να φύγει η Φάνα. Εδώ δείτε. Ο Γιώργος βλέπει παιδικά. Ο Μιχαήλ Άγγελος παίζει κουζινικά. Εγώ έχω τελειώσει μαλλί, η ώρα είναι παρά 10, 9 παρά 10. Coca-Cola, Coca-Cola. Πιέστη. Πιέστη. Πήρουν τα παιδάκια κοκακόλα. Κακό. Πρόσχε να χτυπήσει το κεφάλι στο τραπέζι. Πάμε για ένα γρήγορο μακιγιάζ. Να ξυπνήσω και την Αλεξανδρούλα. Βασικά χουζουρεύει. Ξύπνια, την ακούω. Και να τους βρω ρούχα. Το πιο βασικό τώρα θα τους τα βρω για να ντυθούν τα μεγάλα μόνα τους. Να αλλάξω μετά μια πάνα στον Άγγελο να... να τον ντύσω κι αυτόν και να δω τι θα φορέσω κι εγώ, είδω το ερώτημα. Δείτε χαρά, όποιος ξυπνάει αυτή τη χαρά κάνουν, δείτε. Το χαλί θέλει σκούπισμα, έχει όλο χνοδάκια. Αφού παίζει η Λίλη, τρώει ένα παιχνίδι, το ρημάζει, το θρηματίζει παντού. Κοίτα χαρά. Κύρα, τι είναι. Εδώ, φυλάκια, πρωινά φυλάκια. Έλα, πήγαινε στο μπάνιο για να βάλεις μετά τα ρουχαλάκια που σου βρήκα. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη, έχω βάλει ένα πουκάμισο και ένα τζιν το οποίο είναι ψηλόμεσο. Βέβαια είναι τσαλακωμένο το πουκάμισο, αλλά δεν βαριές, κάντε ότι δεν το βλέπετε. Δεν προλαβαίνω, αλήθεια, είναι 9 και 20. Πρέπει να αλλάξω τον Άγγελο για να φύγουμε. Έτοιμοι φύγαμε, βολίδα, πήγε 9.30 ώρα. Αχ, ξέχασα να βάλω το ρολόι μου. Πάμε να σας δώσω ένα όμορφο πλάνο θάλασσας. Φεύγουμε, πάμε να πιούμε καφεδάκι. Έρχεται.
Φύγαμε από την καφετέρια που έπαιζαν και τα παιδιά στις κουκιές. Προχωράτε, έρχομαι. Πρόσεχε στον δρόμο. Μην βγείτε στον δρόμο. Άλλαξα μία παντελόνα, έβγαλα το τζίνι να είμαι έτσι άνετη, αέρινη. Παιδιά, έχει 31 βαθμούς, έσκασα. Επίσης έβαλα eyeliner και μάσκαρα. Τόλμησα να βαφτώ μετά από μια εβδομάδα που έχει φύγει η επιπεφικίτιδα τελείως. Και φύγαμε. Σταματήσαμε και στο ζαχαροπλαστείο να πάρω μια τούρτα να κάνω στο βαφτιστήρι μας. Και φεύγουμε. Μιχάλη, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, τις νιώθεις το φως. Και όλοι να λένε να ένας σοφός. Πρώτα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, τις νιώθεις το φως. Και όλοι να λένε να μην το φως. Πώς έχει το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε πάει σε Μανώλη και Μαριάννα που φαγωθήκατε, αλλά δεν σας τους δείχνω. Θα τους δείτε σε επόμενα βίντεο. Πήγαμε λίγο σπίτι τους να τους δούμε. Έχει σπάσει ο Μανώλη στο χέρι του, οπότε πήγαμε να τον δούμε. Και παίξανε λίγο η Αλεξάνδρα, ο Άγγελος και η Αναστασία, η κόρη των παιδιών. Ο Γιώργος ήταν στο παιδικό το πάρτι, πήγαμε, τον πήραμε, σταματήσαμε λίγο μίνι μάρκετ να πάρω 2 κέικ έτοιμα. Αυτά τα μικρά τέλος πάντων. Για να τους βάλω αύριο κολατσιό στο σχολείο, συν κράκερ, συν το στάκι που θα τους κάνω. Και αύριο θα τους φτιάξω σπιτικό κέικ, αλλά πρέπει να πανψωνίσω. Και μου έχει τελειώσει και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μου έχουν τελειώσει και τα αυγά, μου έχει τελειώσει και τα αυγά. Οπότε καταλαβαίνετε, έλειπαν αρκετά πραγματάκια. Κάπου εδώ θα σας κλείσω. Αυτό ήταν το vlog, αν σας άρεσε κάντε ένα like, αφήστε το σχόλιο σας και εμείς θα τα πούμε ξανά σε επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω προπάντων εσωτερικά. Πολλά φιλιά!